Παρουσία τριών υπουργών, του Πάνου Σκουρλέτη, της Όλγας Γεροβασίλη και του κυρίου Κουρουμπλή, καθώς και του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κώστη Χατζηδάκη, ξεκίνησαν εργασίες του Τακτικού Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, που διεξάγεται στην Υπηρετική Πρωτεύουσα. Εκατοντάδες αυτοδιοικητικοί άκουσαν μεταξύ άλλων απολογισμούς, έναν εκ των οποίων του Υπουργού Εσωτερικών και μια σειρά από εξαγγελίες που σχετίζονται αφενός με τη μικρή αύξηση των ΚΑΠ της τάξης των 5%, καθώς και με το σχέδιο κατάργησης των απακεντρωμένων δικήσεων και τη θέσπιση της απλής αναλογικής στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Παράλληλα, υπήρξαν εξαγγελίες για έργα που σχετίζονται με όλο το φάσμα της αυτοδιοίκησης. Εξαγγελίες που συνοδεύτηκαν με παραμέτρους που σχετίζονται με ορεινούς και απομακρυσμένους δήμους με χρηματοδοτικά εργαλεία. Οι αυτοδιοικητικοί όλης της Ελλάδας προσέρχονται στο συνέδριο με πολλά ερωτηματικά, καθώς τα τελευταία χρόνια της κρίσης έχουν κληθεί να βγάλουν πολλές φορές τα κάστανα από τη φωτιά, χωρίς προσωπικό και χωρίς πόρους, που έχουν πετσοκοπεί με περικοπές της τάξης του 60%. Οι εργασίες ξεκίνησαν με τον πρόεδρο της ΣΚΕΔΑ, Γιώργο Πατούλη, να αναφέρεται στη μεγάλη τραγωδία της Μάνδρας και τους δεκάδες νεκρούς. Μπαίνοντας στην ουσία των θεμάτων, ο κύριος Πατούλης ανέλαβε να θέσει υπόψη όλων τα κεντρικά ζητήματα τα οποία θα αναλυθούν στις εργασίες του τακτικού συνεδρίου. Το συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος το 2017 διεξάγεται στην όμορφη και φιλόξενη πόλη των Ιαννίνων. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί διαπιστώνω πως αποδεικνύεται πολύ μικρή η αίθουσα για να χωρέσει τους εκατοντάδες αιρετούς της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού που έχουν έρθει από κάθε γωνιά της Ελλάδας για να υποδηλώσουν με την παρουσία τους τη δύναμη αλλά και την αποφασιστικότητά τους. Να πάμε την Ελλάδα μπροστά, την αυτοδιοίκηση στην πρώτη γραμμή. Όπως θα διαπιστώσετε κυρίες και κύριοι, διαβάζοντας ή μελετώντας το πρόγραμμα των εργασιών αλλά και των θεματικών κύκλων στην ατζέντα του φετινού συνεδρίου μας, κυρίαρχο ζήτημα αναδεικνύεται η ανάγκη να προχωρήσει η μεταρρύθμιση στη λειτουργία του κράτους και της αυτοδιοίκησης με άξονες την αποκέντρωση και την προώθηση τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης. Η Ελλάδα της δημοκρατικής διακυβέρνησης χρειάζεται ένα νέο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους. Απαιτεί μια αναδόμηση, ένα νέο μοντέλο τοπικής διακυβέρνησης με ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση. Πλέον έφτασε η ώρα για την επανάσταση του αυτονόητου. Ο Δήμαρχος της Υπηρετικής Πρωτεύουσας, Θωμάς Μπέγκας, αναφέρθηκε στα μεγάλα διαχρονικά ζητήματα της αυτοδιοίκησης, λέγοντας ότι η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να μην είναι ούτε κυβερνητική, αλλά ούτε και αντικυβερνητική, ξεκαθαρίζοντας ότι και αυτή η κυβέρνηση, όπως και προηγούμενες, δεν έκαναν τίποτα για να αντιμετωπίσουν τα μεγάλα προβλήματα. Μια κυβέρνηση που δυστυχώς δεν αντιμετώπισε με τον δέοντο σεβασμό τα θέματα αυτοδιοίκησης και έδειξε απραξία στο μεγάλο θέμα της μεταρρύθμισης του θεμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μια κυβέρνηση που συνέχισε το ίδιο μοτίβο με τις προηγούμενες, μεταβιβάζοντας συνεχώς νέες αρμοδιότητες στους Δήμους, χωρίς όμως τους ανάλογους πόρους. Επί δύο χρόνια περιμένω το Υπουργείο να μας παρουσιάσει την πρότασή του για το νέο χάρτη της αυτοδιοίκησης και αυτό πηγαίνει από φθινόπωρο σε χειμώνα και από άνοιξη σε καλοκαίρι. Ο Αλέξανδρος Καχρημάνης, Περιφερειάρχης Υπήρου, στην εισήγησή του στο συνέδριο, απάντησε έμεσα στον κύριο Πατούλη, που ουσιαστικά έβαλε στο κάδρο της περιφέρειας, λέγοντας για ακόμη μια φορά ότι καθορίζουν οι περιφερειάρχες ποιος θα πάρει τι. Απαντώντας στον κύριο Πατούλη, είπε ότι η περιφέρεια Ηπείρου δεν έχει παρκαρισμένα ποσά. Δεν θέλω να επεκταθώ και σε άλλα θέματα, όπως η συνεργασία που έχουμε για ενημερωτικές ημερίδες, εκδηλώσεις κλπ. Καταλαβαίνουμε και συμμεριζόμαστε την αγωνία των Δημάρχων και των Δήμων για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Και από πλευράς μας και όσο το επιτρέπουν οι πόροι και οι αρμοδιότητες, επιθυμούμε και συμβάλλουμε στη διευκόλυνσή τους. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε ούτε παρκαρισμένους πόρους, ούτε μπορεί να συμβαίνει όπως σε άλλες περιοχές, αστικές κυρίως περιφέρειες, να έχουν ανεξέλεκτες πηγές εσόδων λόγω πώς μοιράζονταν οι ΚΑΠ.
Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων, κύριος Μάξιμος, κάλεσε όλους σε συνεργασία και συμπράξεις. Όταν έχουμε καλή συνεργασία, τότε τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε καλύτερα και προς όφελος περισσότερων ανθρώπων. Ο πρόεδρος της Παιδιπύρου Γιάννης Λόλος αναφέρθηκε στα θέματα του συνεδρίου, λέγοντας ότι θα αναδειχτούν προβλήματα και θα δοθούν προτάσεις για αναπτυξιακούς δρόμους. Ότι εύστοχα αναδεικνύεται από το συνέδριό μας πως μείζον ζήτημα είναι η αλλαγή της οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους και των θεσμών. Ο εκπρόσωπος της ΕΝΠΕ, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Αγοραστός, ανταπέδωσε τις φιλοφρονήσεις του κ. Πατούλη, λέγοντας ότι είναι παρόν σαν εκπρόσωπος της ΕΝΠΕ και όχι σαν εκπρόσωπος των Εμμύριδων της Ελλάδας. Ως εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας. Ως εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, επαναλαμβάνω, και ως εκπρόσωπος των Εμμύριδων της Ελλάδας, φίλε Γιώργο Πατούλη. Βλέπω το σύνθημα του συνεδρίου. Θέλω να κάνω μια επισήμανση που αφορά εμάς τους αυτοδιοικητικούς. Να αλλάξουμε το κράτος και την Ελλάδα μας. Να το αλλάξουμε όμως, συμφωνώ, αλλά να αλλάξουμε και εμείς. Μεσολάβησαν οι σύντομες εισηγήσεις εκπροσώπων της ΠΟΕΟΤΑ και των ΠΟΠΟΤΑ. Και μετά στο βήμα ανέβηκε ο Γάλλος Φρεντερίκ Βαλιέ, Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και έδωσε τη γενική κατεύθυνση της Ευρώπης και των αλλαγών που έρχονται, καλώντας τους Έλληνες να συμβάλλουν με τη συμμετοχή τους στις επερχόμενες μεγάλες μεταρρυθμίσεις της Ευρώπης. Vive la Grèce, vive l'Europe, vive le Suisse, vive l'Europe. Από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Χρήστος Μαντάς επικεντρώθηκε στα χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι μπορεί να υπάρξει αυτοδιοίκηση με όρους εναλλακτικούς, μπορεί, όπως είπε, να ανασχεθεί μια πορεία απαξίωσης. Μπορεί να υπάρξει αυτοδιοίκηση με όρους εναλλακτικούς, θα έλεγα, στο νεοφιλελεύθερο υπόδειγμα. Παρόντες στις εργασίες των συνεδρίων, εκπρόσωποι όλων των κομμάτων, παρών και ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης, που μίλησε με ειλικρίνεια στο κοινό, λέγοντας ότι ξέρουν όλοι και τα καλά και τα κακά της κυβέρνησης και ότι δεν έχει κανένα λόγο να φωτίσει καμία από τις πλευρές αυτές. Όσο για την απλή αναλογική, ο κύριος Χατζηδάκης κάλεσε τον Πρωθυπουργό να μην προχωρήσει σε αστοχίες, ενώ προανήγγειλε μπάχαλο και χάος. Είναι διπλό λάθος η υιοθέτηση της απλής αναλογικής στην τοπική αυτοδιοίκηση. Παρόν στο συνέδριο και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Αλλού πηγαίνει αυτή η κυβέρνηση, κύριε Χατζηδάκη. Σε έναν ακραίο, αδίστακτο, κοινικό νεοφιλελευθερισμό. Και ένα ξεπούλημα της χώρας, αφού ξεπούλησε πρώτα τις δεσμεύσεις και τις υποσχέσεις της στον ελληνικό λαό.